Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο για τα καταστήματα OPAP Play και για τα φουρτάκια γενικότερα. Θυμίζω σε όσους δεν τα έχουν δει, ότι δεν τα έχουν ξαναδεί, ότι αυτά τα βίντεο είναι περσινά. Τα είχα γυρίσει πριν περίπου ένα χρόνο, ανέβηκαν στο κανάλι που είχα τότε με την ίδια ονομασία, αλλά επειδή το YouTube μου έριξε το κανάλι, τα βίντεο αυτά χάθηκαν. Θεωρώ χρήσιμο να υπάρχουν, γι' αυτό και τα ξαναανεβάζω. Στο πρώτο βίντεο για τα OPAP Play είχαμε ασχοληθεί με ένα βίντεο μιας κυρίας που έχει εδώ κανάλι στο YouTube και την οποία ευχαριστώ για άλλη μια φορά, δεν έχω τίποτα μαζί της. Τα βίντεο χρησιμοποίησα προκειμένου να πω τη γνώμη μου τόσο για τα βίντεο που ανεβαίνουν ότι δεν είναι σωστό, όσο και για τα παιχνίδια αυτά. Στο πρώτο βίντεο λοιπόν ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο με το ότι τα βίντεο αυτά δεν είναι σωστό να υπάρχουν στο YouTube και ακόμα περισσότερο δεν είναι σωστό να υπάρχουν χωρίς περιορισμό για ενηλίκους. Στο δεύτερο βίντεο που είναι αυτό εδώ πέρα θα δούμε τις συνέπειες του να ασχολείται κανείς με αυτά τα παιχνίδια. Θυμίζω και εξηγώ σε όσους δεν τα έχουν δει τα βίντεο αυτά ξανά τι ακριβώς είχε συμβεί πριν ένα χρόνο. Την ημέρα εγώ που στήθηκα μπροστά από την κάμερα για να γυρίσω και να ανεβάσω το πρώτο βίντεο, την ίδια ημέρα, ίσως και σχεδόν ταυτόχρονα ή ίσως και λίγο νωρίτερα από το δικό μου βίντεο, η κυρία που ο πρωταγωνιστής, η κυρία αυτή που πρωταγωνίστησε και στο πρώτο βίντεο και έχει το κανάλι στο YouTube, είχε ανεβάσει ένα άλλο βίντεο που ήταν μέσα στο καζίνο της Πάρνηθας, αν θυμάμαι καλά, και μας ενημέρωνε ότι έχει χάσει συνολικά μέσα σε μία μέρα 4.500 ευρώ. 2.500 στο ένα καζίνο και 2.000 στο άλλο στο Λουτράκι. Κάπως έτσι ήταν. Συνολικά 4.500 ευρώ μέσα σε μία μέρα και μας είπε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με αυτά τα παιχνίδια. Το βίντεο αυτό όμως έχει κατέβει, της κυρίας δηλαδή το βίντεο, έχει κατέβει από το κανάλι της, οπότε και εγώ θεωρώ ότι το απόσπασμα από το δικό μου το παλιό βίντεο που περιλαμβάνει το δικό της βίντεο δεν θα πρέπει να το έχω σε αυτό που θα ανέβει τώρα, οπότε το έχω βγάλει, δηλαδή θα ακούσετε μόνο το σχολιασμό το δικό μου, αλλά ενημερώνω εκ των προτέρων ότι στο βίντεο αυτό μας ενημέρωνε η κυρία αυτή και μπράβο της ότι έχει χάσει 4.500 ευρώ και ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με αυτά τα παιχνίδια. Της δίνω συγχαρητήρια, οφείλω να της δώσω συγχαρητήρια γιατί από ό,τι φαίνεται έχει τηρήσει αυτό που είπε. Δεν έχει ανεβάσει ξανά βίντεο με τέτοια παιχνίδια. Το πιθανότερο δεν παίζει, δεν ασχολείται καν με αυτά τα πράγματα. Και μόνο άξια συγχαρητηρίων είναι εφόσον το κατάφερε αυτό, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Για τους υπόλοιπους φίλους τώρα που βλέπουν αυτά τα βίντεο, είναι μια πολύ ωραία επιβεβαίωση ότι δεν αξίζει κανείς να ασχολείται με τα slot machine κυρίως, με τα φουρτάκια, όχι μόνο σε αυτά τα καταστήματα και στα καζίνο. Βλέπετε τις συνέπειες όσων ασχολούνται με αυτά. Εγώ δεν τα θεωρώ καν τυχερό παιχνίδι. Δεν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Δεν ξέρουμε τις πιθανότητες του παιχνιδιού. Παίζουμε εντελώς στα τυφλά και πάμε με τις διαθέσεις του διοργανωτή. Λοιπόν, όσοι ασχολούνται με αυτά, καλό θα είναι μετά από αυτό το βίντεο να δουν απαραίτητος τα 3-4 είναι βίντεο που έχω στο κανάλι μου για τα τυχερά παιχνίδια. Εξηγώ τα πάντα, πώς δουλεύουν τα τυχερά παιχνίδια, τι είναι η γκανιώτα, πώς εισπράτεται η γκανιώτα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βρούμε την γκανιώτα, για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως και για να την κερδίσουμε αν καταφέρουμε κάποια πράγματα. Έχω σκεφτεί γενικότερα κάποια πράγματα για αυτούς που δεν το κάνουν αυτό, που δεν μπαίνουν στη διαδικασία δηλαδή να δουν αυτά τα βίντεο, γιατί ενώ έχει 2 μέρες που έχει ανέβει το κανάλι, το βίντεο για τα OPAP Play το πρώτο, έχει μαζέψει περί τις 1.000 προβολές. Οι προβολές που έχουν κερδίσει τα άλλα μου τα βίντεο, τα οποία είναι περισσότερο χρήσιμα, είναι ελάχιστες, οπότε ο περισσότερος κόσμος δεν μπαίνει στη διαδικασία. Έχω σκεφτεί κάποια πράγματα και γι' αυτό, προκειμένου όχι να κερδίσω προβολές, προκειμένου ο κόσμος που τα βλέπει και που προφανώς
τον ενδιαφέρουν και ίσως παίζει κιόλας φρουτάκια και τυχερά παιχνίδια γενικότερα, προκειμένου να έχει ένα κέρδος από αυτά. Έχω να συμβουλέψω λοιπόν τον κόσμο να μην ασχολείται με τα φρουτάκια, κουλοχέριδες ή όπως αλλιώς τα λένε αυτά, και οπωσδήποτε αυτοί που ασχολούνται να δουν τα άλλα μου βίντεο για τα τυχερά παιχνίδια. Θα βοηθηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τώρα το βίντεο αυτό είναι η επιβεβαίωση, είναι πολύ πιο χρήσιμο από το πρώτο, όπως είπα, για αυτόν που θα το δει, και είναι η επιβεβαίωση του γιατί δεν πρέπει να ασχολείται κάποιος με αυτό. Επαναλαμβάνω, το απόσπασμα του βίντεο της κυρίας δεν θα ανέβει, θα ανέβει μόνο ο δικός μου σχολιασμός, αλλά και πάλι πιστεύω σε όποιον θα το παρακολουθήσει θα μείνουν χρήσιμα πράγματα. Πάμε στο βίντεο και θα τα πούμε σύντομα με πράγματα που έχω σκεφτεί προς την κατεύθυνση να βοηθήσω λίγο ακόμα τον κόσμο που ασχολείται με τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα και ίσως δεν μπαίνει στη διαδικασία να δει τα βίντεό μου ή δεν προλαβαίνει ή δεν μπορεί να τα βρει, τέλος πάντων. Αυτά. Δείτε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Είμαι ο Μάνος. Το βίντεο εχθές το άρχισα με ένα αρχαίο ρητό. Και σήμερα θα πω ένα αρχαίο ρητό για εισαγωγή. Ενδέχεται άλλος έχει. Και πράγματι άλλος έχει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ας δούμε ένα βίντεο και τα λέμε στη συνέχεια. Ως εκ τούτου και μετά από αυτό το βίντεο, για το οποίο βίντεο με ενημέρωσε ο φίλος Black Mamba με σχόλιο του στο χτεσινό βίντεο και τον ευχαριστώ, αυτό το βίντεο έχει ανέβει λίγες μέρες πριν ανεβάσω εγώ το δικό μου, δεν το είχα δει για να πω την αλήθεια, ο φίλος Black Mamba με πληροφόρησε. Ως εκ τούτου οφείλω στο ένα σκέλος του ισχυρισμού μου ότι η κυρία Μπέμπα, το πιθανότερο όπως και όλοι οι άλλοι, γιατί είπα και τον προτέρων ότι δεν έχω κάτι με τη συγκεκριμένη κυρία, ότι πιθανόν παίρνει ένα χαρτζιλίκι, παίρνει ένα μεροκάματο ή είναι συγγενικό πρόσωπο κάποιου που έχει ένα play o pap και ως εκ τούτου δημιουργεί ντόρο γύρω από τα μαγαζιά αυτά προκειμένου να μαζέψει κόσμο. Αποδεικνύεται λοιπόν με αυτό το βίντεο ότι δεν ισχύει αυτό για τη συγκεκριμένη κυρία. Ως εκ τούτου εγώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη. Όμως στην ουσία του πράγματος είχα δίκιο. Βλέπετε τι έπαθε και είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. 4.500. Το μόνο ευχάριστο στην όλη ιστορία είναι ότι, μάλλον είναι πολλά τα ευχάριστα. Το λυπηρό είναι η απώλεια των χρημάτων. Το ευχάριστο είναι, αν κατάλαβα καλά, ότι αυτά τα χρήματα ήταν από τα κερδισμένα της, οπότε ας πούμε ότι εντάξει, δεν έχει χάσει ουσιαστικά. Επίσης ευχάριστο είναι που βγήκε, παραδέχτηκε το τι συμβαίνει, ανακοίνωσε ότι σταματάει και μπράβο της και εύχομαι να το τηρήσει και να μην ξανασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Η κατάληξη αυτή είναι βέβαιη και επίσης είναι βέβαιο ότι το ό,τι έκανε μέχρι τώρα, όπως και πολλοί άλλοι το κάνουν, είναι λάθος. Οδηγούν κόσμο στο να πάθει αντίστοιχα πράγματα και ενθουσιασμένη καθώς ήταν από κάποιες νίκες, βγήκε σε προηγούμενο βίντεο και τι έλεγε, ότι είναι για τυχερούς και τα λοιπά. Αποδεικνύεται όμως ότι δεν υπάρχει τύχη σε αυτά τα πράγματα. Όπως ένας άλλος φίλος του καναλιού έγραψε ότι τα φρουτάκια ή τα slot machines είναι η πιο επικίνδυνη και καταστροφική μορφή τζόγου και συμφώνησα απόλυτα, δεν το θεωρώ καν τυχερό παιχνίδι. Τα φρουτάκια δεν είναι καν τυχερό παιχνίδι. Μου θυμίζει μία παροδία μίας ταινίας του καζίνου, νομίζω είναι, που ένας γκρουπιέρης κάθεται σε ένα τραπέζι, σε ένα καζίνο, σε ένα άδειο τραπέζι με τσόχα και από πάνω λέει guess the number, από πάνω το τραπέζι, έρχεται ένας παίκτης, αφήνει τις μάρκες του, λέει το 5. Και λέει ο γκρουπιέρης, συγγνώμη, είχα το 6 στο μυαλό μου, του παίρνει τις μάρκες, λέει ο επόμενος. Κάπως έτσι είναι τα φρουτάκια λοιπόν. Δεν είναι καν τυχερό παιχνίδι. Μην ασχολείστε με αυτά. Μην ασχολείστε ούτε στα καζίνο, ούτε στα ο pub play. Μην περνάτε ούτε απ' έξω
Υπάρχουν για αυτούς που καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι εθισμένοι και να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Υπάρχουν ρουλέτες του 1 ευρώ με μειονέκτημα 2,7% και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πλεονέκτημα του καζίνο στο κάθε παιχνίδι, το τι μειονέκτημα με λίγα λόγια έχει ο παίχτης, σε συνδυασμό με τον τζίρο που θα κάνει, παιδιά. Αλλιώς είναι να παίζει σε ένα παιχνίδι με 30, 40, 50% γκανιώτα και αλλιώς είναι να παίζει σε 2,7 ή σε 0,5% που έχει το blackjack, αν μάθει κάποιος βασική στρατηγική. Δεν θα επαναλάβω ό,τι κατά καιρούς έχω πει στα βίντεό μου. Προτείνω όμως και προτρέπω τους φίλους που είδανε το χθεσινό βίντεο που ανέβασα για τα OPA Play, επειδή είδα ειδικά στο πρώτο 12ωρο μέχρι το μεσημέρι ότι υπήρχαν πάρα πολλές προβολές, έτσι όπως πήγαινε πίστευα ότι θα βγει και στα δημοφιλή βίντεο του YouTube. Υπήρχαν πάρα πολλές προβολές, σίγουρα αυτές οι προβολές δεν ήταν από φίλους του καναλιού, ήταν μάλλον από φίλους του καναλιού της Μπέμπας. Οπότε προτείνω τους φίλους αυτούς που αν δουν το σημερινό βίντεο να δουν απαραίτητος τα τρία βίντεο που έχω για τα τυχερά παιχνίδια. Θα υπάρχει και στην περιγραφή κάτω, θα υπάρχουν οι σύνδεσμοι, μπείτε δείτε τα παιδιά για να ξεστραβωθείτε, κυριολεκτικά το λέω. Εάν ασχολείστε κι εσείς με τα φρουτάκια, είστε στραβοί, οπότε βλέποντας αυτά τα βίντεο θα καταλάβετε τι συμβαίνει, θα ξεστραβωθείτε. Μην παραλείψετε να το κάνετε, γιατί είδα ότι παρόλο τις πάρα πολλές προβολές που είχε το βίντεο για τα OPA Play, τα βίντεο αυτά με τα τυχερά παιχνίδια είχαν ελάχιστες προβολές, που σημαίνει ότι πολύ λίγοι μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν, να δουν τι έχει το κανάλι μου και πόσο μάλλον να παρακολουθήσουν και τα τρία βίντεο αυτά, τα οποία είναι μεγαλούτσικα αλλά αξίζει τον κόπο. Θα ξεστραβωθείτε, μιλάω ειλικρινά. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα συνεχίσω το θέμα με την κυρία Μπέμπα. Μία παράκληση, μάλλον τις εύχομαι στην καινούργια δραστηριότητα και στην καινούργια θεματολογία που θα βρει για το κανάλι της, καλή αρχή και να έχει επιτυχία. Την παρακαλώ, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον μόλις αρχίσει με τη νέα της θεματολογία, να κατεβάσει τα παλιά βίντεο. Επιμένω σε αυτό και σε όλους όσους ανεβάζουν αυτά τα βίντεο με τα φρουτάκια. Θα πρέπει κανονικά να απαγορευτούν αυτά τα βίντεο, προκαλούν εθισμό στον κόσμο και είναι κρίμα. Και από εκεί ξεκίνησα, έτσι. Επαναλαμβάνω, με τη συγκεκριμένη κυρία δεν έχω τίποτα. Και μία συμβουλή, το επόμενο βίντεο, από τα επόμενα βίντεο και με την καινούργια της θεματολογία, δεν τραβάμε ποτέ βίντεο με το κινητό σε όρθια θέση. Ποτέ έτσι βίντεο. Έτσι τραβάζουμε φωτογραφίες και έτσι φωτογραφίες. Βίντεο μόνο έτσι, ξαπλωμένο το κινητό. Ένα βίντεο που θα τραβήξουμε με το κινητό σε όρθια θέση μπορούμε να το δούμε μόνο σε κινητό. Δεν μπορούμε να το δούμε πουθενά αλλού. Είναι κουραστικό και στον υπολογιστή και σε τηλεόραση. Μόνο έτσι τα βίντεο, για να μπορούν να τα παρακολουθήσει ο καθένας σε οποιαδήποτε συσκευή. Έτσι, αυτό σας συμβουλεί. Καλή επιτυχία στη νέα δραστηριότητα. Παιδιά, εσείς μην ασχολείστε με φρουτάκια. Ξεχάστε τα, παρατήστε τα. Θα τα παρατήσουν και τα καζίνο και τα OPA Play, θα διάσουν τα, όπως κάποτε υπήρχαν τα τραπέζια με τα ζάρια, τα βγάλανε στις θέσεις τους, βάλανε κάτι άλλο. Έτσι θα βγουν και αυτοί οι μονόχειρες ληστές, όπως τους λέγανε, θα βγουν να μπει κάτι άλλο, ένα τυχερό παιχνίδι, πραγματικά τυχερό. Αυτά δεν είναι καν τυχερά, μας κλέβουν στεγνά. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ για το χρόνο σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια χαρά.